Οι άριστοι που μας κυβερνούν έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανίκανοι στο να μπορέσουν να μοιράσουν δυο γαϊδάρων άχυρα που λέμε εμείς. Τα καυτά προβλήματα που απασχολούν κάθε Έλληνα και δει τους ανθρώπους της Υπαίθρου, η οργή και η αγανάκτηση που νιώθουν απέναντι στις υφιστάμενες πολιτικές οδήγησαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα να εξαπολύσει από την Επισκοπή Ρεθύμνου χθες το βράδυ νέα φαρμακερά βέλη εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα του. Ο πρωτογενής αυτός τομέας που λέγεται κτηνοτροφία να πάει για να αφανιστεί. Όπως καταντήσατε μεσογειακή διατροφή με χόρτα από την Ουκάτο και οτιδήποτε, σε λίγο θα καταντήσει η γραβιέρα Κρήτης με γάλα Βουλγαρία Ρουμανίας. Καλό λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να έρθει εδώ στην Επισκοπή να περιοδεύσει σε οποιοδήποτε χωριό της Κρήτης χωρίς αστυνομικούς, χωρίς φρουρά, χωρίς φρουρά, και να μιλήσει αδιαμεσολάβητα με τους ανθρώπους. Κάτι θα κερδίσει από αυτό, ακόμα και αν ακούσει σκληρά λόγια. Κάτι θα κερδίσει. Θα καταλάβει ποια είναι η πραγματικότητα, αν τον ενδιαφέρει. Ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας τη δική του αυτοκριτική, παραδέχτηκε λάθη που έκανε κατά τη διακυβέρνηση του τόπου, τα οποία όμως, όπως είπε, δεν συγκρίνονται με αυτά της τωρινής κυβέρνησης. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα ισχυριστώ κάτι που λένε πολλοί συμπολίτες μας, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που φέρνει ατυχία. Όχι. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει σε ατυχείς πολιτικές. Σε πολιτικές που δημιουργούν αδικία. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης περπάτησε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου της πόλης με τους επιχειρηματίες, τους φοιτητές αλλά και τους απλούς πολίτες να τον βομβαρδίζουν με ερωτήματα ως προς το κύμα ακρίβειας που τους έχει γονατίσει. Δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι νοσηλεύτρια, αλλά είναι φοβερή η υποβάθμιση που υπάρχει στο νοσοκομείο, φοβερή η εξάντληση των γιατρών. Κάποια αιτία υπάρχει και είμαστε η πρώτη χώρα σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Έτσι. Έχουν διαλύσει όλα. Κάντε κάτι να φύγουνε. Δίνω πανελλαδικές φέτος. Ελάχιστη βάση αγωγή. Ναι, 1,5 χρόνο ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας για να έρθουν τώρα και να μας πετάξουν έξω από τα πανεπιστήμια. Ο Αλέξης Τσίπρας, που έτυχε θερμότατη υποδοχή στο Ρέθυμνο, δέχτηκε τα κέρασματα των πολιτών, ενώ οι selfie φωτογραφίες έδιναν και έπαιρναν.